Μαρίνα εδώ. Έχω σήμερα πάνω μου την Άρτα και τα Γιάννετα. Πού, Γιάννενα, όσο αφορά το μακιγιάζ, γιατί? Καταρχάς ήταν για review. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί θέλω να ξεραυτώ και ήθελα ένα πάρα πολύ βαρύ μακιγιάζ για να δοκιμάσω αυτή τη μέθοδο για να ξεραυτώ. Το clickbait στο τίτλο σίγουρα το είδατε, δεν είναι clickbait, όντως θα ξεραυτώ με την πιτζάμα μου, περίπου. Στην αρχή ήθελα να κάνω το clickbait με το λούτρινο αρκουδάκι μου, γιατί είναι ακριβώς το ιδιλικό λούτρινο, αλλά μετά λέω, καταρχάς δεν είναι καν αρκουδάκι, είναι σκυλίτσα, αλλά οκ. Okay. Αλλά δεν άντεξε η καρδούλα μου να το κάνω ούτε για thumbnail, οπότε καταλήξαμε στην πιτζάμα. Για την ακρίβεια, υπάρχουν και λούτρινες κάλτσες. Αλλά λέω εγώ, λούτρινη κάλτσα, βασικά όχι λούτρινη, κάλτσα έχει χρησιμοποιήσει η Μάρσα Μαρτζή για να βάψει το πρόσωπό της και δεν ήθελα να είναι αρκετά παρόμοια το βίντεο, οπότε κατέληξα στην πιτζάμα. Τώρα θα μου πείτε γιατί πιτζάμα. Basically, είναι γνωστό για πολλά χρόνια ότι τα πανάκια τα οποία είναι microfiber, που έχουν αυτό το υλικό, το λούτρινο, το τέρμα απαλό και κάπως έτσι χνούδωτο, είναι υλικό από το οποίο αποτελούνται διάφορα πανάκια de μακιγιάζ, τα οποία άλλα λέγονται magic eraser, άλλα λέγονται makeup eraser. Υπάρχουν πιο high-end εταιρείες τα οποία σας αφορά, υπάρχουν και πιο φθηνές version αυτού του magic eraser, τα οποία είναι της W7. Γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλά. Ενθουσίασε για δύο λόγους, το ότι πραγματικά δούλεψε και δεν το περίμενα με τίποτα, ακόμα και μόνο με νερό αφαίρεσε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό μακιγιάζ. Και ο δεύτερος λόγος που χάρηκα ότι δούλεψε είναι γιατί το να χρησιμοποιείς κάθε φορά δίσκους δε μακιγιάζ που είναι μίας χρήσης είναι κακό για το περιβάλλον, γιατί το βαμβάκι θέλει πάρα πολύ νερό για να μεγαλώσει, θέλει πάρα πολλά pesticides, δηλαδή εντομοκτώνα κλπ, ώστε να μεγαλώσει και να καταφέρει να γίνει βαμβάκι. Γενικότερα είναι μια διαδικασία η οποία για ένα προϊόν μίας χρήσης δεν αξίζει. Οπότε αν δουλέψει αυτή η μέθοδος με την πιτζάμα μου, θα έχω ένα πανάκι με το οποίο θα ξεβάφω κάθε φορά το πρόσωπό μου και απλά θα το πλένω και θα μπορώ να το επαναχρησιμοποιώ κάθε μέρα. Δεν σας λέω να πάτε να καταστρέψετε τις πιτζάμες σας ή τα λούτρινά σας ή τίποτα τέτοιο, απλά αν έχετε κάποιο παλιό υλικό το οποίο είναι λούτρινο, δεν ξέρω αν έχουμε συνοηθεί ακόμα τι είναι το λούτρινο, είναι αυτά τα απίστευτα απαλής υφής. Συνήθως είναι σε μπουρνούζια, πιτζάμες, κάλτσες, λούτρινα, γενικότερα δεν το έχω δει σε άλλα ρούχα εύκολα αυτό το υλικό. Ο λόγος που δεν έχω πρόβλημα να καταστρέψω την πιτζάμα μου είναι ακριβώς επειδή είναι πιτζάμα και έχει αυτή την τεράστια τσέπη μπροστά, η οποία μου είναι εντελώς αχρίαστη, δεν είναι ότι βάζω τίποτα σε αυτήν. Θα χρησιμοποιήσω κυριολεκτικά αυτή εδώ τη τσέπη. Θα κόψω λίγο την άκρη, αφού απομόνωσα την τσέπη από την υπόλοιπη πιτζάμα, θα κόψω το υπόλοιπο. Έχω μείνει με κάπου εδώ τόσο μεγάλο πανάκι. Βλέπετε, είναι πάρα πολύ απαλό, λούτρινο. Και αυτό που μένει στη συνέχεια είναι να το βρέξω και να δοκιμάσω να ξεβαφτώ με αυτό. Κυριολεκτικά σκέτο νεράκι και θα το βρέξω μέσα στο νερό και θα προσπαθήσω τώρα να αφαιρέσω, να δω αν δουλεύει. Προς το παρόν είναι πάρα πολύ απαλό στο πρόσωπο. By the way, το δέρμα μου είναι πάρα πολύ χάλια, οπότε θα δείτε ένα πάρα πολύ χάλιο δέρμα από κάτω. Απλά απαλά βρεγμένο πανάκι, δεν θέλει κάτι παραπάνω. Θα δοκιμάσω και λίγο στο μάτι, γιατί στο μάτι έχω βάλει Duraline, το οποίο είναι αδιάβροχο και δεν φεύγει και θέλω να δω αν θα κάνει κάτι γι' αυτό. Προς το παρόν αφαιρεί πάρα πολύ καλά. Δεν έχω κανένα παράπονο. Έχει γεμίσει χάλια το πανάκι, σίγουρα. Χρειάζομαι λίγο καθρέφτη, γιατί στο viewfinder δεν μπορώ να δω καλά. Θα το βρέξω μία δεύτερη φορά. Αχ, έπρεπε να βάλω μισό-μισό κραγιόν ώστε να είναι καλό thumbnail, αλλά εντάξει. Πρώτη φορά το κάνουμε αυτό, δεν είμαι καλή. Και θα πάω και στην άλλη μεριά του προσώπου. Το make-up του προσώπου τα φέρει τέλεια. Πραγματικά δεν θέλει καθόλου κόπο. Το μόνο που δυσκολεύεται ελάχιστα είναι η σκιά που είναι αδιάβροχη. Παρ' όλα αυτά
χωρίς πίεση έχει αφαιρέσει πάρα πολύ καλά. Στο τέλος θα προσπαθήσω να αφαιρέσω την πιο πολύ μάσκαρα, η οποία είναι επίσης αδιάβροχη. Γενικότερα ήθελα να διαλέξω προϊόντα τα οποία είναι όλα αδιάβροχα, ώστε να δω πως πραγματικά μπορεί να κάνετε μακιγιάζ και αν ενοχλεί το πρόσωπό μου και αν είναι έτσι λίγο κάπως σκληρό στο πρόσωπό μου το υλικό κλπ. Πραγματικά δεν κατάλαβα τίποτα τέτοιο, φαίνεται πάρα πολύ απαλό. Θα σκάσω για ένα λεπτό και θα με δείτε σε timelapse να ξεβάφομαι μόνο. Κάπως έτσι έχει ξεβάψει μόνο του, μόνο με νερό. Να σας δείξω και πώς είναι το πανάκι. Βλέπετε όλη την μάσκαρα που έχει βγει, την σκιά την πράσινη, το κραγιόν το κόκκινο και πάλι την μάσκαρα και την πράσινη σκιά κάπως που έχω βάλει. Και για να αφαιρέσω ακόμα την πιο επίμονη μάσκαρα, θα χρησιμοποιήσω τη CeraVe Hydrating Cleanser ελάχιστα. Θα μπορούσα και μόνο με νερό, αλλά κυριολεκτικά δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να τρίβω το πρόσωπό μου και τα μάτια μου πολύ έντονα, ενώ μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα πάρα πολύ απαλό καθαριστικό προσώπου. Είναι απλά για πλύσιμο προσώπο αυτό. Το υποτίθεται είναι το Hydrating Cleanser, το οποίο είναι σαν balm ουσιαστικά για καθαρισμό. Δεν είναι καν προϊόν το οποίο ξηραίνει το πρόσωπο, υποαλλεργικό και όλα τα κλασικά, χωρίς άρωμα κλπ. Έβαλα ελάχιστα, έβαλα λίγο νερό παραπάνω και τώρα θα πάω να βγάλω και την μάσκαρα που έχει μείνει και ώστε να μείνω 100% χωρίς μακιγιάζ. Το κάνω πάρα πολύ απαλά, καμία σχέση όπως κάνουμε με τα μαντιλάκια ντε μακιγιάζ. Όσο πιο απαλά κάνονται μακιγιάζ, τόσο καλύτερες είναι οι βλεφαρίδες μου γενικά, δηλαδή από το πολύ τρίψιμο δεν κάνει καλό. Τελείωσα με την αφαίρεση του μακιγιάζ και τώρα θα πάρω ένα κομμάτι το οποίο είναι καθαρό. Θα πάρω αυτό εδώ το κομμάτι που έχει μείνει καθαρό και θα περάσω άλλη μια φορά το πρόσωπο για να δω αν έχουν μείνει καθόλου υπολείμματα, με σκέτο νερό προφανώς. Απαλά όπως είπα. Και είναι πάρα πολύ καθαρό, που σημαίνει ότι αφαίρεσα όλο το μακιγιάζ πετυχημένα. Γενικά δούλεψε πάρα πολύ καλά. Το έχω ξανακούσει ότι τα plush, οι φάσματα, τα λούτρινα κλπ. Αφαιρούν πάρα πολύ καλά το μακιγιάζ. Σου διαφημίζουν ότι ακόμα το αφαιρούν με σκέτο νερό. Αλήθεια, δεν υπάρχει λόγος να το αλαιπωρήσετε να το αφαιρέσετε με σκέτο νερό. Απλά μπορείτε να πάρετε ένα hydrating cleanser, όπως είναι τη CeraVe ή όπως είναι τη Cetaphil ή τη La Roche-Posay, το Tolerian, το απαλό καθαριστικό προσώπου. Οποιοδήποτε από τα τρία θα βοηθήσει να αφαιρεθεί το μακιγιάζ 200%, όχι μόνο 100%, ακόμα και το αδιάβροχο. Όπως είδατε, η σκιά και η μάσκαρά μου ήταν αδιάβροχη. Είμαι ευχαριστημένη. Αν έχετε καμιά παλιά παιδική σας πιτζάμα τέτοια που είναι ακόμα απαλή και λούτρινη, μπορείτε να το δοκιμάσετε πριν την πεζοκόψετε βέβαια και να τη βάλετε στο πλυντήριο στο τέλος της ημέρας αν δεν σας δούλεψε, ή αλλιώς κάλλιστα μπορείτε να αγοράσετε το προϊόν από τα Sephora ή από την W7 και άλλες πολλές εταιρείες που πουλάνε το ανάλογο προϊόν. Ήμουνα αρκετά ανασφαλής, σκεφτόμουν αν θέλω να ξεβαφτώ σήμερα, αν θέλω να κάνω αυτό το βιντεάκι σήμερα ή όχι, γιατί έβγαλα κάτι τεράστια σπυράκια όπως βλέπετε εδώ πέρα και στη μύτη μου δυστυχώς έχει φουσκώσει πάρα πολύ, αλλά λέω ξέρεις κάτι, κανείς δεν είναι τέλειος και στο τέλος της ημέρας δεν υπάρχει λόγος να κρύβομαι από το YouTube το ότι έχω σπυράκια ή τίποτα τέτοιο, φυσιολογικό είναι απόλυτα. Αν σας αρέσει το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε το like, αλλά και πάνω απ' όλα βασικά το καμπανάκι για να ξέρετε ότι πραγματικά πόσταρα και να σας έρχεται ειδοποίηση ότι πόσταρα. Οπότε αυτά από μένα, πείτε μου τι άλλα βιντεάκια θέλετε να δείτε από μένα και θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας!